showbiz, αποκαλεί τους παρουσιαστές των πρωινάδικων αξίριστους, άπλητους, αγύμναστους. Ποιος μπορεί να είναι? Τον έχουμε ξαναδεί σε φωτογραφία με το κορίτσι του, το πρώην κορίτσι του, Κώστας Αλιμπέρτης. Αυτή η φωτογραφία του Κώστα Αλιμπέρτη με τη Ζέτα Μακρυπούλια πριν από 14 χρόνια έφερε αναμνήσεις στο γνωστό γυμναστή. Ο ίδιος, όπως λέει, κρατά ένα χαμόγελο και μόνο καλές στιγμές από τη σχέση τους που διήρκεσε σχεδόν 5 χρόνια. Ήταν μια φωτογραφία ενός θερμού καλοκαιριού πριν πολλά... πριν πόσα χρόνια, δεν θυμάμαι τώρα πόσα χρόνια είναι αυτό, αλλά νομίζω ότι ήταν μια από τις πολλές στιγμές που είχαμε στην Μύκονο τότε. Μένουν μόνο καλές αναμνήσεις. Πιστεύω ότι ήταν κάτι συνταρτικά κακό. Θα είχε μείνει στο νου μου, αλλά δεν έχει μείνει κάτι τέτοιο. Οπότε είναι μια πολύ ωραία ανάμνηση που το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι σου δημιουργεί ένα ωραίο χαμόγελο. Ο γνωστός γυμναστής παραδέχεται πως αυτός είδε στο πρόσωπο της Ζέτας το ταλέντο της στην παρουσίαση και την έστρεψε να κάνει καριέρα σε αυτό το τομέα. Ήταν στο χώρο τότε, απλά ο χώρος δεν την είχε έτσι σαπορτάρει τόσο καλά, αλλά ήταν στο χώρο. Έχει αλλάξει από τότε εμφανισιακά, όπως τη βλέπετε? Μια χαρά εγώ τη βλέπω. Έχετε επαφή με τη Ζέτα τώρα? Όχι. Γιατί κάνουμε άλλες δουλειές. Εγώ θα προτιμούσα να έχει προσπαθήσει λίγο περισσότερο και να έχει φέρει λίγο περισσότερο χρόνο στον εαυτό της και να γίνει πιο σίγουρη για αυτό που θέλει να κάνει. Ο Κώστας Αλιμπέρτης μίλησε και για την τολμηρή φωτογράφηση που έκανε η Κατερίνα Ζαρίφη με εσώρουχα. Ο γυμναστής, όπως λέει, δεν συμφωνεί καθόλου με την κίνηση αυτή της Κατερίνας, καθώς λόγω και του επαγγέλματός του είναι υπέρμαχος της έκφρασης «νους υγιής εν σώματι γη». Παρ' όλα αυτά, επιβραβεύει την ίδια για την τόλμη της. Μπράβο της, καταρχήν. Εγώ, βέβαια, είμαι λίγο εχθρός της χαλαρότητας. Δεν μου αρέσουν τα πολύ χαλαρά πράγματα. Γενικά, προτιμώ το πρόγραμμα, προτιμώ να είναι ο άλλος λίγο πιο δυναμικός στη ζωή του και να παίρνει τα ενία στα χέρια του. Για θέματα υγείας πάνω απ' όλα. Με πάει σε μια άλλη εποχή, δηλαδή ας πω στην εποχή του 17ου αιώνα, όπου αν δούμε έργα ζωγράφων και τα λοιπά, θα δούμε τις γυναίκες λίγο πιο ευθραφείς, λίγο πιο εύσομες. Τώρα η εποχή μας πρέπει να προσέχουμε τι τρώμε, να είμαστε πιο λιτοδίαιτοι και να προσέχουμε λίγο τα παραπάνω κιλά. Εγώ θα προτιμούσα να έχει προσπαθήσει λίγο περισσότερο και να έχει φέρει λίγο περισσότερο χρόνο στον εαυτό της και να γίνει πιο σίγουρη για αυτό που θέλει να κάνει. Πολύ απλά. Ο Κώστας Αλιμπέρτης μιλά με καυστικά σχόλια και για τους παρουσιαστές της πρωινής ζώνης. Με την ατιμέλητη εμφάνισή τους, όπως λέει, δεν σέβονται τον τηλεθεατή. Γενικά το άπλητο στυλάκι μένα δεν μου άρεσε. Βλέπω πάρα πολλά παιδιά με μουσι, ας πούμε, και τηλεοπτική, οι οποίοι βγαίνουν, ας πούμε, λίγο αξίριστη, λίγο έτσι, λίγο αυτό, λίγο, ξέρεις, λίγο με κυλίτσα, αξίριστος και τα λοιπά, και λίγο ξυρισμένα μαλλιά, θέμα. Δεν ξέρω, πώς το βλέπεις αυτό? Καλό? Εγώ το βλέπω χάλια. Ένας μποέμ τύπος δεν φαίνεται μόνο ότι δεν προσέχει τον εαυτό του. Ο επιμελώς ατιμέλητος μπορεί να είναι και διαφορετικός. Ειδικά ο άντρας, πιστεύω. Είναι πιο περιποιημένος ο Λιάγκας, νομίζω. Είναι πιο σωστός, θα έλεγα. Στα πρότυπα της σωστής παρουσίας, θα έλεγα. Δηλαδή υπάρχει ένα respect για αυτό που σε βλέπει. Και ο σεβασμός, νομίζω εγώ, ότι επιβάλλεται κιόλας και με την εξωτερική σου εμφάνιση. Να σας πω κάτι. Δεν είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι είναι τελείως λάθος. Όσον αφορά το ότι όταν είσαι μια εκπομπή και μπαίνεις στο σπίτι του τηλεθεατή, πρέπει να έχεις μια κόσμια. Μια συγκεκριμένη εμφάνιση, όχι μόνο γυναίκες. Παιδιά, τι πρέπει να είναι όλοι φέτες, όλοι όχι, μοντέλα, δεν μιλάω για το σώμα. Μιλάω... συμφωνώ. Δεν μιλάω για το σώμα, μιλάω για αυτό το λίγο το χύμα. Το οποίο είναι του τύπου. Δηλαδή πρωί-πρωί θα σου άρεσε να ανοίξει τηλεόραση και να βλέπει έναν κουστούμαρισμένο τύπο ο οποίος να είναι έτσι. Όχι, όχι κουστούμι. Με το καμισάκι του, με τη. Δεν νομίζω με το αυτό. Τους. Εμένα δεν με χαλάει καθόλου αυτό που βλέπω. Ξέστη, λέει... Ούτε εμένα, αλλά αντιλαμβάνομαι λοιπόν, τι εννοεί ο κουστούμι. Λέει ότι είναι πρωινά παρεάκια. Αφού είναι πρωινά παρεάκια. Πώς τώρα δεν μπορεί να βγει με το μπλέιζερ και τη γραβάτα με το μαντίλι. Καταλαβαίνω, εντάξει, προφανώ το εξωτερικό έλεγε ο Στάθη. Καλά, μπορεί να και εμεί στη δική μα λέμε. Δεν λέω αυτό. Μπορεί να βγει. Εννοείται, ναι. Γιατί είναι τόσο γοητευτικό το γέννη 4 ημερών. Αυτό έχει γίνει νέα. 4-5 ξέρω εγώ, δηλαδή δεν είναι γέννη. Αυτό είναι μόδα, με παιδιά. Αφού υπάρχει ειδική μηχανή που κάνει τη σκάλα. Δεν είναι ότι οι άνθρωποι βαρέθηκαν να ξυριστούν το πρωί με τον αφρό. Τον θεωρώ τέλο πάντων υπερβολικό, τον κύριο Αλμπέρτη. Η Κατερίνα Ζαρίφη που δεν του άρεσε καθόλου μα καθόλου.
Εντάξει, έχει τα δικά του πρώτα. Είπε ότι θα έπρεπε να δυνατήσει πρώτα και μετά να κάνει φωτογράφηση. Οκ, okay, σε αυτό συμφωνήσαμε σχεδόν. Αν δεν έτσι όμω και έκανε φωτογράφηση, δεν θα είχε ενδιαφέρον. Ακριβώ, δεν θα είχε νόημα. Τώρα είχε νόημα. Εντάξει, λίγο ρατσιστικό δεν είναι αυτό. Θέλω να πω ότι τώρα πουλάς όμως. Δηλαδή πρέπει να είσαι όντως 50 κιλά για να την κάνεις μόνο τη φωτογράφηση. Μα δεν θα σε φωνάξουν. Αν είσαι 50 κιλά, δεν θα σε φωνάξουν να την κάνεις. Δεν θα τους ενδιαφέρει. Ναι, είπαμε ότι η ανατροπή ήταν αυτό. Επειδή ήταν η Κατερίνα Ζαρίφη, ήταν κάτι διαφορετικό. Ναι, που δείχνει τον εαυτό της όπως είναι πραγματικά. Δηλαδή δεν χρειάζεται. Ο Κακόμηρος Ολιάγκας, αγίγνωστος που κάνει και τόσο τένις. Και είναι και χειμερινό κολυμπητή. Δηλαδή δεν παίζει ρόλο το αν μπορεί κάποιο να μιλήσει. Παίζει ρόλο αν έχει φέτε. Αν είναι φέτε και αν είναι γυμνασμένο. Ξέρετε, μιλάει τώρα και από συγκεκριμένη θέση που βρίσκεται ο ίδιο που είναι γυμναστή και καλό γυμναστή. Καλό θα ήταν λοιπόν να προτείνει και να πει, επειδή ας πρέπει να είμαστε. Όχι σε αυτό το γυμναστήριο. Πρέπει να προσέχουμε τη διατροφή μας, την υγεία μας. Όχι να λέω ότι δεν μ' αρέσει να βλέπω. Όχι, αλλά για την Κατερίνα Ζαρίφη. Στην τηλεόραση το πρωί. Για την Κατερίνα Ζαρίφη. Ξεχνάει κάτι σημαντικό. Είπε να προσέχει για την υγεία της και όχι για να κάνει φωτογραφίσεις. Η Κατερίνα Ζαρίφη έχει αρκετά κιλά παραπάνω. Ναι. Οι άλλοι υπόλοιποι δεν έχουν, γι' αυτό. Αλλά στάθηκε στο ότι είναι αξίριστη και στο ότι είναι λίγο πιο χύμα αντιμένη. Δεν είναι χύμα. Είναι ωραία αντιμένη για πρωί. Άποψη όμως είναι και αυτό. Πώς θα νομίζω να ότι ξεχνάει, παιδιά, κάτι σημαντικό. Ότι οι παρουσιαστές στα πρωινά, ξεχνάει κάτι σημαντικό. Οι παρουσιαστές στα πρωινά δεν είναι μοντέλα. Αυτό δηλαδή, είπα και ο Γιώργος Λιάγκας παρουσίαζε δελτία. Έχει κάνει ενημέρωση. Ο Χρήστος Φερεντίνος επίσης. Δεν βγαίνουν να είναι φέτες Κυριακή σαν τον Μάρκους που ήταν προηγουμένως που ήταν στον Dancing. Και, είναι δουλειά του. Και θα είναι ένας θεός, αλλά δεν είναι η δουλειά τους αυτή. Ακριβώς. Είναι δημοσιογράφοι. Άρα ο δημοσιογράφος πάει και το λιπάκι του και τη σαμπρελίτσα του. Και ο λιπάκι της, αυτό. Θες και λες για μπριζολίτσα που μας αρέσει το κομμάτι. Ναι, γιατί οι δημοσιογράφοι, επειδή δουλεύουν πάρα πολλές ώρες την ημέρα, δεν έχουν χρόνο για γυμναστήριο. Σωστό. Εμείς πάντως έχουμε γυμναστήριο εδώ, Στάθη, έχουμε, να ξέρεις. Αλλά δεν προλαβαίνουμε. Και ποιος πηγαίνει, κανείς δεν ξέρει που είναι. Λοιπόν, ναι, εσείς τώρα, παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή ο χρόνος τρέχει, η ώρα είναι 3.30 πάει και έχετε μόνο 15 λεπτά, στείλτε γρήγορα μηνύματα για να κερδίσετε αυτό το υπέροχο Ροζουλί Σονιβάιο.